Κράτος χρειάζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και δύο απορριμματοφόρα. Η αποκομιδή όμως αυτό από τα τρία διαμερίσματα, δηλαδή δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και το σημερινό πλέον της Τριανδρίας, ανέλαβε να την κάνει ο σύνδεσμος με τα δικά του αυτοκίνητα. Ο δε Δήμος Θεσσαλονίκης να κάνει την αποκομιδή από το πέμπτο και από το πρώτο διαμέρισμα του Δήμου. Οι κάδοι που δόθηκαν είναι από τους που χρησιμοποιεί ο σύνδεσμος. Δηλαδή μπλε κάδι, αλλά όχι με ανοιχτό καπάκι, το τονίζω, όχι με ανοιχτό καπάκι. Και είναι δύο είδων. Είναι για το χαρτί με σιρίδα και για τα άλλα τρία, γυαλί, αλουμίνι, πλαστικό, με οπές. Έτσι λοιπόν, οι κάδοι του συνδέσμου, όποιος και αν τους κάνει αποκομιδή, εφόσον είναι κλειδωμένοι, διότι έτσι παραδόθηκαν από το σύνδεσμο, περιέχουν καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό. Αυτό το υλικό πηγαίνει στους σταγαράδες, στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που έχει κατασκευάσει ο σύνδεσμος εδώ και πολλά χρόνια από το πρόγραμμα ΕΠΕΡ και δέχεται μόνο καθαρό υλικό. Αυτό συγκεντρώνεται, χωρίζεται και πουλιέται με δημοπρασία όπως προβλέπει ο νόμος για όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αν όμως κάποιος ανοίξει τους κάδους, τους μετατρέψει δηλαδή αποκλειδωμένους σε ανοιχτούς κάδους, τότε κάποιοι δημότες, όχι συνειδητά ανακυκλωτές, ρίχνουν μέσα και σκουπίδια. Τα σκουπίδια αυτά καταστρέφουν κατά μεγάλο μέρος ή υποβαθμίζουν την ποιότητα των ανακυκλωσίμων υλικών που άλλοι συνειδητοί στην ανακύκλωση πολίτες χρησιμοποιούν αυτόν τον κάδο με ανοιχτό καπάκι. Μάλιστα. Αυτούς τους κάδους με ανοιχτό καπάκι δεν μπορεί να τους δεχτεί ως περιεχόμενο το ΓΔΑΗ το δικό μας. Διότι δεν είναι φτιαγμένο να χωρίζει τα σκουπίδια από τα ανακυκλώσιμα υλικά. Τι συνέβη λοιπόν. Στα δύο διαμερίσματα κάποιοι από το Δήμο, δεν ξέρω ποιοι, ανοίξαν τους κάδους. Ενώ το πρώτο και το πέμπτο διαμέρισμα που ήταν ευθύνη της αποκομιδής του Δήμου. Αποτέλεσμα, τότε τα υλικά αυτά να μην μπορούν να έρθουν στο κέντρο διαλογής του συνδέσμου. Αντιθέτως, μέχρι πριν ένα μήνα, πριν βαρθεί η απόφαση αντίστοιχη στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, οι κάδοι του Δευτέρου, του Τρίτου, του Τετάρτου και της Τριανδρίας αποκομίζονταν από τα αυτοκίνητα του συνδέσμου και η ανακύκλωση γινόταν κανονικά. Τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο για κάποιο λόγο ξεκίνησε μια διαδικασία να αλλάξει το σύστημα, να πάει σε σύστημα του ανοιχτού κάδου. Τη σύνδεση με το σύνδεσμο. Δεν πειράζει το σύνδεσμο αυτό. Θέλουν, ας το κάνουν. Και πήραν μια πάρα πολύ βεβαιασμένη απόφαση να προσβάλλουν τη σύμβαση με το σύνδεσμο. Μάλιστα. Και στάλει στο σύνδεσμο εξώδικο με υπογραφή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του σημερινού, που λέει ότι σπάζουμε τη σύμβαση. Με αποτέλεσμα και ο σύνδεσμος ως όφιλε πήρε απόφαση στην Εκτελεστική Επιτροπή να πει ότι και αυτός σπάζει τη σύνδεση με τον Δήμο. Τότε όμως δημιουργήθηκε το εξής θέμα, ότι εφόσον εμείς δώσαμε κάδος και αυτοκίνητα, είμαστε υποχρεωμένοι να τα πάρουμε, αφού πλέον δεν έχουμε κανένα νομικό δικαίωμα να κινούνται δικά μας αυτοκίνητα και να αποκομίζουν κάδους μέσα από το χώρο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διότι αν συμβεί κάτι, την ευθύνη ποιος θα την έχει. Ενώ όταν τοποθετήθηκαν οι κάδοι, τοποθετήθηκαν στα σημεία που όρισε τότε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο σύνδεσμος να αποσύρει τους κάδους. Σημειώνω ότι η σύμβαση έλυγε 3 Αυγούστου. 3 Αυγούστου φέτος. Είναι σύμβαση που ακούμε ότι θα υπογράψει ο Δήμος, θα αρχίσει να υλοποιείται μετά 4 μήνες και εις βάθος 12 μηνών. Δηλαδή 16 μήνες σχεδόν δεν θα έχει ανακύκλωση η Θεσσαλονίκη.
Για μένα αυτό είναι εντελώς τρελό. Εμένα μου ακούγεται τρελό, κύριε Ζουρνά, διότι δεν μπορεί τώρα, έχει δημιουργηθεί μια ιστορία με τα καπάκια, αν είναι ανοιχτά ή αν είναι κλειστά, αυτοί με το ανοιχτό καπάκι που πάνε και αυτοί με το κλειστό που πάνε. Διότι οι Θεσσαλονικείς, δεν είναι λίγοι οι Θεσσαλονικείς που μπαίνουν στη διαδικασία, ξεχωρίζουν τα σκουπίδια τους, ρίχνουν τα ανάλογα σκουπίδια, τα ανακυκλώσιμα στους μπλε κάδους και περνάει το απορριμματοφόρο και αδειάζει και τους μπλε κάδους και τους πράσινους στο ίδιο απορριμματοφόρο, που σημαίνει δηλαδή ότι τσάμπα πάει ο κόπος των Θεσσαλονικαίων. Αυτό όποιος το κάνει, όχι, δεν είναι έτσι. Έχει συμβεί, αυτό, κύριε Ζουρνά, έχει συμβεί μπροστά στα μάτια μου. Αυτό θα σας επιτρέψω να μην... Θα σας ζητήσω να μην το αφισβητήσετε, διότι έχει συμβεί μπροστά μου. Έχει συμβεί μπροστά μου. Υπάλληλοι του Δήμου να αδειάζουν τον μπλε κάδο και τον πράσινο κάδο στο ίδιο απορριμματοφόρο. Αυτό το πράγμα εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Ξαναρωτώ, σε ποιο δημοτικό διαμέρισμα? Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αν είναι στο πρώτο ή στο πέμπτο, δεν έχει ευθύνη ο σύνδεσμος. Έχει ευθύνη ο σύνδεσμος, και πάλι το λέω, σύμφωνα με τη σύμβαση, στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και τριανδρία, που πηγαίνουν τα αυτοκίνητα, που πηγαίνανε δηλαδή τα αυτοκίνητα του συνδέσμου. Mm. Δεν πήραν ποτέ, μα ποτέ, τα τρία χρόνια ούτε μία φορά αυτό το πράγμα δεν έγινε. Γιατί εμείς παίρνουμε μόνο καθαρό υλικό, το τονίζω. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αν είναι στο δεύτερο, στο πρώτο ή στο πέμπτο, δεν το ξέρω. Mm-hmm. Γιατί δεν κάναμε εμείς αποκομιδή. Όπως και, να έχει πάντως, το θέμα είναι τώρα ότι η ανακύκλωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, φεύγει τελείως από την ευθύνη του συνδέσμου ΟΤΑ και πάει στην ευθύνη του Δήμου. Πώς θα γίνει τώρα? Δεν πρόκειται να γίνει. Απλούστατα. Δεν θα γίνει. Και δεν ξέρουμε αν θα υλοποιηθεί, γιατί πάλι η σύμβαση αυτή, η οποία, τουλάχιστον ό,τι άκουσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι υπό την αίρεση του ΙΟΣΔΑΠ, δηλαδή αν θα εγκριθεί από το Υπουργείο κάτι. Mm-hmm. Αυτά, γι' αυτό λέω ότι θα μπορούσαν να κρατήσουν τη σύμβαση μέχρι τις 3 Αυγούστου, να γίνεται τουλάχιστον στα 4 διαμερίσματα η κανονικά η ανακύκλωση, δηλαδή δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και τριαντρία, με τον σύνδεσμο. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, πρέπει να το ξέρουμε, είναι το οικονομικό μέρος. Διότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν επιβαρύνονταν με λεφτά όταν έκανε την αποκομιδή ο σύνδεσμος. Τώρα θα επιβαρύνεται με όλη την αποκομιδή, θα τα πηγαίνει σε ιδιωτικό κέντρο διαλογής, θα διαλέγει ο ιδιώτης τα ανακυκλώσιμα που μπορεί να πουλήσει, και τα άλλα είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να πάει να τα ξαναπάρει από τον ιδιώτη, να τα φέρει στη Μαυράκη και να πληρώσει τέλος εισόδου. Δηλαδή θα έχει μια επιβάρυνση στα ανταποδοτικά τέλη ο Δήμος τουλάχιστον 5%. Αυτά είναι αδιανόητα για μένα που έκανα και αντιδήμαρχος οικονομικών. Πώς διαπραγματεύτηκαν αυτά τα πράγματα, βέβαια δεν είδα την τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά είναι πάρα πολύ βαρύ, και μάλιστα σε αυτή τη συγκυρία, για τους δημότες, για ένα αποτέλεσμα που, να το θυμηθείτε, και τώρα το λέω, ότι ο κάδος με ανοιχτό καπάκι, όπου έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, έχει τουλάχιστον 30% σκουπίδι μέσα. Μάλιστα. Κύριε Ζουρνά, θεωρώ ότι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά και αναλυτικά. Το θέμα είναι φλέγον σε κάθε περίπτωση. Επιτέλους, δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να εκπολιτιστούμε και να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα ανακύκλωσης. Όχι, η πρεμούρα. Γιατί δηλαδή τόσο επίγον ήταν να κάνουν αυτό το πράγμα, να στερήσουν την πόλη από την ανακύκλωση? Δεν με θέλω να το σχολιάσω. Θα μου επιτρέψετε, είμαστε σε περιορισμένου χρόνου δελτίο ειδήσεων. Θα μου επιτρέψετε να μην το σχολιάσω, αλλά θα το σχολιάσουμε μαζί στην εκπομπή μας μέσα στην εβδομάδα. Θα σας καλέσουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Καλό μεσημέρι, yeah. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, στο Γιάννη το Ζουρνά. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και η Ενορίες των Ιερών Ναών του Δήμου πραγματοποιούν εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 4 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Άστρων Μενεμένης και την Τετάρτη, 11 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Αλέξης Μηνωτής Αμπελοκήπων. Μείωση της θρησκευτικότητας των Ελλήνων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τελευταία τριετία, φανερώνει η έρευνα της Κάπα Research για λογαριασμό της εφημερίδας στο Βήμα της Κυριακής. Στο ερώτημα, πιστεύετε στην ανάσταση των νεκρών, σημειώνεται πτώση 10 μονάδων, αφού το 2008 δήλωνε ναι, και μάλλον ναι το 51,3%, ενώ εφέτος το 41,8% με το 26,5% να δηλώνει ναι και το 15,3% μάλλον ναι. Αντίθετα, το 48,1% λέει όχι και μάλλον όχι, ενώ το 10,1% απάντησε δεν γνωρίζω ή δεν απαντώ.
Αντίστοιχη τάση παρατηρείται και στο ερώτημα: πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες πιστεύουν στα θεία, όπου μόλις το 28,8 δηλώνει το ίδιο με πριν, το 18,9 περισσότερο και το 46,1 λιγότερο. Εντύπωση προκαλούν και οι απαντήσεις στην έρευνα για τη γιορτή του Πάσχα. Στο ερώτημα για εσάς προσωπικά, το Πάσχα είναι, το 36% δήλωσε μια περίοδο θρησκευτικής κατάνοιξης και το 11,1% μια ευκαιρία να πάω στην Εκκλησία. Αντίθετα, το 42,5% δηλώνει μια ευκαιρία επιστροφή στα ήθη και στα έθιμα, το 39,9% μια ευκαιρία για διακοπές και ξεκούραση, το 15,1% μια ευκαιρία να βρεθώ με τους συγγενείς μου και το 11,9% μια ευκαιρία να επισκεφθώ τον τόπο μου. Να πάμε στο Ελευθέριο Κορδελιό. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Καλό μεσημέρι, κύριε Λαφαζανίδη. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους στον Ευόσμο, σε όλους στο Ελευθέριο Κορδελιό. Είπα ότι πάμε στο Ελευθέριο Κορδελιό, διότι εκεί είναι το γραφείο σας ή είναι το γραφείο σας στον Ευόσμο τώρα? Όχι, το Δημαρχείο είναι στον Ευόσμο πλέον. Μια φορά μόνο την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, κάνω γραφείο στο Ελευθέριο Κορδελιό. Τις υπόλοιπες μέρες στον Ευόσμο. Μάλιστα. Οπότε τις Πέμπτες. Αλλά τώρα είναι Κορδελιό Εύωσμο, Ελευθέριο Κορδελιό. Τις Πέμπτες λοιπόν θα πρέπει να το θυμάμαι και, και να λέω πάμε στο Κορδελιό, ενώ τις υπόλοιπες μέρες θα λέω πάμε στον Εύωσμο. Εντάξει, δεν είναι. Ούτως ή άλλως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι μεγαλύτερος Δήμος, έχει ένα Δημαρχείο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά μέχρι τότε, επειδή είναι το μεταβατικό στάδιο, πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα θέματα, γιατί έχουμε σκοπό να κάνουμε και δημοτική συγκοινωνία, τέτοια που θα εξυπηρετεί όλους τους δημότες μας και σε σύντομα χρονικά διαστήματα να μπορούν να μεταφέρονται από ένα σημείο στο άλλο από όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, από τις δημόσιες υπηρεσίες μέσα στα όρια του Δήμου, για να μπορούν να εξυπηρετούνται τόσο σε θέματα διοικητικά, οικονομικά, αλλά και στον αθλητισμό και στον πολιτισμό και σε οτιδήποτε έχει σχέση με το Δήμο. Νομίζω ότι κάποια πρελούδια δημοτικής συγκοινωνίας και στους δύο Δήμους υπήρχαν στο παρελθόν ή όχι? Υπήρχαν, τώρα όμως αυτή η δημοτική συγκοινωνία θα πρέπει να αλλάξει δρομολόγια, διότι με τις μετακινήσεις που γίνονται λόγω καλλικράτησης αλλάξαν και οι υπηρεσίες, οπότε θα πρέπει να δούμε η νέα δημοτική συγκοινωνία πώς πρέπει να λειτουργήσει και να καλύψει όλες τις ανάγκες με την δημιουργία των νέων υπηρεσιών που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν σε διαφορετικά κτίρια από ό,τι στεγαζόταν μέχρι πρότινος, να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο, να λειτουργήσει η δημοτική συγκοινωνία με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετεί όλες αυτές τις ανάγκες που προέκυψαν, που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Μάλιστα, αυτό σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ευχάριστο. Είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση αυτή, κύριε Λαφαζανίδη, και μάλιστα σε έναν καιρό που οι Δήμοι έχουν τόση οικονομική δυσπραγία να εφαρμόζονται ένα τέτοιο μέτρο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και σας τιμά. Ήθελα να ρωτήσω πώς θα πάτε οικονομικά ως Δήμος. Κάτι ανακοίνωσε ο κύριος Ραγκούσης ότι θα δώσει 30 εκατομμύρια στους Δήμους για τη σχολική στέγη και κάποια άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τι πόσο αντιστοιχεί στο Δήμο το δικό σας. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αδικημένοι από την πλευρά της κυβέρνησης, λόγω του ότι και οι δύο προηγούμενοι Δήμοι, τα προηγούμενα διαμερίσματα θα έλεγα, και του Ευόσμου και του Ελευθέριου Κορδελιού, το 2001 είχαν χι κατοίκους, σήμερα όμως έχει αυξηθεί κατά πολύ το διπλάσιο, ούτως ώστε τα χρήματα τα οποία παίρνουν λόγω του ότι είναι με πληθυσμιακά κυρίως κριτήρια είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία θα παίρναμε. Έτσι. Και περιμένουμε την καινούργια απογραφή για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, η κατάσταση είναι λίγο δραματική, προσπαθούμε να